Ο Πούτιν έκανε δώρο μια πολυτελή λιμουζίνα στον Κιμ Γιονγκούν για να τον γλυκάνει. Ένα πολυτελές αυτοκίνητο λοιπόν παρέλαβε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, ως προσωπικό δώρο από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το Βορειοκορεάτικο Πρακτορείο Ειδήσεων KCNA. Οι δύο χώρες έχουν συσφίξει τους δεσμούς τους μετά τη συνάντηση Κιμ Πούτιν το Σεπτέμβριο και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς. Άλλωστε, οι επιλογές τους είναι περιορισμένες λόγω των διεθνών κυρώσεων. Στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, στην Βόρεια Κορέα εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλιστικών πυράβλων. Το ρωσικής κατασκευής αυτοκίνητο παραδόθηκε στον Κιμ στις 18 Φεβρουαρίου, μεταδίδει το KCNA, συμπληρώνοντας ότι η αδερφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη διαβίβασε τις ευχαριστίες του Κιμ Γιονγκούν προς τον Πούτιν και υπογραμμίζοντας ότι το δώρο καταδεικνύει τις ξεχωριστές σχέσεις των δύο ηγετών σε προσωπικό επίπεδο. Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει τον τύπο του αυτοκινήτου, ούτε πώς μεταφέρθηκε από την Ρωσία. Ο Κιμ φέρεται να είναι λάτρης των τεσσάρων τροχών και να διατηρεί συλλογή από πολυτελή οχήματα που έχει φέρει παράτυπα στην χώρα του. Τον Σεπτέμβριο, κατά την επίσκεψή του σε διαστημικό κέντρο της Ρωσικής από Ανατολής, ο Κιμ έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την προεδρική λιμουζίνα Αούρου Σενά του Πούτιν και ο Ρώσος πρόεδρος τον προσκάλεσε στο πίσω κάθισμα. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε φτάσει οδικός στο κοσμοδρόμιο με μια λιμουζίνα Maybach που έφερε με το τρένο με το οποίο ταξίδεψε από την Pyongyang. Η εν λόγω λιμουζίνα και άλλες με τις οποίες έχει θεαθεί ο Κιμ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών Mercedes, μιας Rolls-Royce Phantom και μιας Lexus, εμπίπτουν στην λίστα των ειδών πολυτελείας που σύμφωνα με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, απαγορεύεται η εξαγωγή τους στην Βόρεια Κορέα. Για να δούμε όμως ποια ήταν η λιμουζίνα του Πούτιν. Η Aurus κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της ENAD, την έκδοση παραγωγής της λιμουζίνας του Πούτιν σε απλή και θωρακισμένη επιλογή. Και οι δύο εκδόσεις έχουν στάνταρ τετρακίνηση, ενώ συνδυάζουν έναν V8 κινητήρα 4,4 λίτρων, απόδοσης 600 ύπων με έναν ηλεκτροκινητήρα 40 ύπων, δημιουργώντας ένα ισχυρό υβριδικό σύστημα κίνησης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.